μια συζήτηση, νομίζω ότι δεν θα κάνετε κάτι που πολύ δεν θέλετε να κάνετε. Okay. Δεν θα σου πει κάποιος. Δεν θέλω να ξεκινήσω, να μου κόβουνε. Αν θα κόψουνε λίγο, όχι. Δύο δάχτυλα. Δύο δάχτυλα, ναι, αλλά έχεις δει σκομωτή να κόβει δύο δάχτυλα. Εγώ πάντως δεν έχω. Εγώ κανέναν. Ούτε εγώ. Εγώ ξέρω ότι σου λένε δύο δάχτυλα και τα δύο δάχτυλα γίνονται 12. Τα μαλλιά μου είναι μέρος αυτού που είμαι. Είναι εγώ. Ολόκληρο εγώ. Οπότε σίγουρα με ανησυχεί και σε αυτή τη φάση της ζωής μου, για να μην, γιατί ποτέ μιλες ποτέ, δεν είμαι διατεθειμένη να τα κόψω. Και δεν εμπιστεύομαι κάποιον. Να ρωτήσω κάτι, ωραία. Ποιες, για την κάθε μια σας, τι αλλαγές θα δεχόσασταν ή δεν θα δεχόσασταν ποτέ. Δεν λέω για το makeover, λέω γενικά. Να κάνετε για κάτι. Πώς ρε παιδί μου, μια ηθοποιός για να πάρει ένα ρόλο σου λέει θα πάρεις κιλά, θα χάσεις κιλά. Ξυρίζει το κεφάλι. Ναι. Το οποίο πολλές φορές σκέφτομαι μετά, θα το έκανες ποτέ. Και δεν έχω δώσει απάντηση. Πληρώνεται η ηθοποιός. Ναι, εγώ θα πατάω. Πληρώνεται ο άνθρωπος. Σωστό, okay. Ναι. Είναι η δουλειά του, πληρώνεται. Ναι, και εγώ όλα θα τα έκανα για τη δουλειά. Εγώ θα τα έκανα όλα, πιστεύω. Μόνο το ξύρισμα λίγο θα με τρόμαζε. Δηλαδή να με δω με ξυρισμένο κεφάλι. Για να τα έκανα όλα. Δεν ξέρω τι θα μου το ζητούσαν για τη δουλειά μου. Άμα χρειαζόταν. Δηλαδή και εδώ όταν ήρθε, με ρωτήσαν συγκεκριμένα πράγματα. Άρα ήταν οι γνώσεις μου. Ότι κάποια στιγμή δεν μπορούσα να πω στους ανθρώπους ναι, το δέχομαι, πάρτε με και μετά να τους πω δεν θέλω. Με το makeover γενικά δεν έχω σκεφτεί κάτι συγκεκριμένο. Δεν ξέρω τι θα προκύψει, τι θα γίνει. Περιμένω να δω. Ανυπομονώ να δω τι θα σκεφτούν οι δικοί για μένα. Και αναλόγως αντιδράσω. Εγώ φοβάμαι θα μου πούνε να τα κάνω καρέ. Εσύ δεν το ήθελες, παιδί μου. Δεν άλλαξα γνώμη. Εσύ θα μπορούσα να είναι ωραία στο πρόσωπο σου τα καρέ. Κοιτάξτε, καρέτα είχα. Αυτά είναι τα πιο μακριά μαλλιά μου. Γι' αυτό από τη μία με πονάει να το κόψω. Γιατί δεν έχω δει ποτέ με μακριά μαλλιά. Στην περίπτωση της αγάπης έχουμε μια ιδιάζουσα συνθήκη και τυχαίνει να μπορώ να το καταλάβω με τα χρόνια. Αν ήξερες πόσοι τρόποι υπάρχουν για να ξεπερνιέται αυτό, ξεπερνιέται και μετά ξαναβρει. Δηλαδή, okay, δεν θα φύγει ποτέ τελείως. Αφού είναι αυτοάνωσο, δεν φεύγουν τα αυτοάνωσο. Και θα υπάρχουν περίοδοι που θα ξεχαστείς, πρώτο Θεός. Πραγματικά, θα πηγαίνει τόσο καλά που θα ξεχαστείς. Ποιο, τι. Το κομμάτι. Ναι, δεν διαφωνώ σε αυτό. Δηλαδή, δεν μπορείς να ζήσεις με το φόβο. Τι, μην κάνω τίποτα, γιατί μπορεί να αυτό κτλ. Και δεν μπορείς να ζήσεις αυτό 50 χρόνια, αποκλείεται. Θα τρελαθείς. Μα άσχετα με αυτό, δεν θέλω κιόλας. Μα τελείωσε αυτό. Άρα σου λέω, αυτό είναι μία περίπτωση. Ναι. Σε οποιαδήποτε άλλη από εσάς, σου λέω ότι τα μαλλιά είναι μαλλιά. Το χρώμα είναι. Δηλαδή, okay, παιδιά, πραγματικά γίνεται και ξαναγίνεται. Παρ' όλα αυτά, αν κάτι με άγνωσε λιγάκι από τη συζήτηση, είναι το makeover. Είμαι σίγουρη, θα μου πω να κόψω τα μαλλιά μου καρέ. Μακάρι να κάνω λάθος, αλλά είμαι σίγουρη. Έχω καταλήξει ότι η καθεμία και ο καθένας από εμάς έχει δικαίωμα να είναι ο εαυτός του έτσι όπως τον θέλει. Δηλαδή, μου λες εσύ, εμένα μ' αρέσει όταν είναι τα μαλλιά σου έτσι. Εμένα δεν μ' αρέσει, επειδή μ' αρέσει, λέω, okay. Πώς αισθάνεται η καθεμιά μας καλά. Εντάξει, βέβαια, αν πας να κάνεις μια εκπομπή, λέμε τώρα, λέω, δανείζομαι, και είναι τα πράγματα όπως προχτές, και σου πω ότι πρέπει να τα τραβάς προς τα πίσω για να φαίνεται το πρόσωπό σου και γιατί είναι καλύτερα, okay. Δηλαδή, πάντως, δεν λέω αυτό, ναι. Ναι, ναι, γενικά, τα μαλλιά μου προς τα πίσω τα έχω. Ξέρω, πάντα, το έχω δει. Τα έχω πίσω, δηλαδή. Μα το έχω δει, ρε παιδάκι, ναι. Μου έτυχε, εντάξει, δοκιμή κάναν οι άνθρωποι, δεν είναι εντάξει. Ναι, δοκιμή κάναν, και αλλά πότε, την προηγούμενη εβδομάδα δεν μ' αρέσει. Τι να κάνω. Εγώ πάντως θέλω πολύ να έρθει αυτή η ώρα, γιατί θέλω να ακούσω τη γνώμη των ειδικών, γιατί θέλω να κάνω αλλαγή. Η αλήθεια είναι πως έχω πειραματιστεί πάρα πολύ ως τριανταφυλιά και πόσο μάλλον στα μαλλιά μου, ξεκινώντας με διάρκεια 9 χρόνων να τα έχω ξανθά, ήταν η πρώτη μου αλλαγή, μετά να το γυρνάω στο μελαχρινό, μετά να το γυρνάω στο καστανό ανοιχτό, να ανοίγει λίγο πιο πολύ προς το μελί, μετά να το ξαναγυρίζω στο ξανθό και στο τέλος να τα κάνω ginger. Σας το είπα αυτολεξί όπως τα έκανα. Η αλήθεια είναι ότι είναι το μοναδικό χρώμα που μου ταιριάζει, αλλά δεν θέλω να σταθώ μόνο σε αυτό. Θέλω να πω ότι επειδή είμαι ένας ανοιχτόχρωμος τύπου δέρματος, μου ταιριάζουν τα πάντα. Γιατί το ginger είναι κάτι το οποίο, okay, αφενός μου πηγαίνει,
αλλά από την άλλη ξεθοριάζει πολύ. Ναι, αλλά τραβάει την προσοχή, είναι διαφορετικό. Δεν αντιλέγω και δεν μπορώ να κρύψω ότι τον εαυτό μου τον βλέπω πιο όμορφο από ποτέ στην τηλεόραση και πόσο μάλλον στα μαλλιά μου που γράφουν τέλεια και κλέβουν τις εντυπώσεις. Εγώ πάντως από το 2015-16 αλλάζω συνέχεια μαλλιά, αλλά με περούκες πολύ ωραίες. Όπως αυτές που φοράνε τραγουδίες στο εξωτερικό, με όλα τα χρώματα, αυτά. Τα μήκη. Είναι. Πώς φοράνε Kim Kardashian και όλες αυτές που τις λένε. Αυτές όλες περούκες φοράνε, δεν κατεστρέφουν το μαλλί. Έχω διάφορες ερωτήσεις επ' αυτού του ζητήματος. Μία από τις αγαπημένες μου περούκες είναι το καστανόξανθο mermaid τύπου Barbie. Και μία κατακόκκινη όπως η εμφάνιση της Φουρέιρα στα Mad Awards πριν κάποια χρόνια. Αυτό με το τραβίξ βγαίνει. Όχι, έχει κόλλα που βάζει με το στολάκι. Υπάρχουν διάφορα. Παίρνει και το κεφάλι αυτό. Όχι, βγαίνει. Τη βάζει και τη βγάζει όποτε θέλει. Εγώ δηλαδή. Κάτσε, μισό. Για styling την της έβαζα. Δηλαδή, άμα σου πει άλλη θα σε πάρω από το μαλλί, ο άλλο θα σε πάρω από το μαλλί. Θα πει, θα σε ξεμαλιάσω και θα πει. Θα μένει το μαλλί στο χέρι. Τις αλλαγές τις κάνω με όλα αυτά που διαθέτω. Σπίτι μου, τις περούκες, αλογορές. Μπορώ να γίνω κάποια άλλη. Οποιαδήποτε στιγμή θελήσω. Αυτό εμένα το μαλλί δικό μου επίσης. Οπότε όποτε θέλω να κάνω αλλαγές, έχω ό,τι θέλεις. Όλα τα μικρά περούκες. Περούκες μόνο. Πέντε περούκες εδώ γιατί ξα. Το makeover, αν ήμουν έξω από το σπίτι και δεν ήμουν εδώ για αυτό το σκοπό, ίσως να μην επέτρεπα ποτέ να γίνει για κάποιο άλλο λόγο. Εφόσον όμως είμαι εδώ, ξέρω πως πρέπει να είμαι ανοιχτή και να εμπιστευτώ ανθρώπους που έχουν φτιάξει τεράστια ονόματα και αυτοί με τη δική τους βοήθεια τους απογείωσαν. Οπότε θα εμπιστευτώ κι εγώ αυτό που έχουν να μου προτείνουν. Και άμα δεν μας αρέσει η αλλαγή που θα μας κάνουν. Τι τους μοιάζει. Πρέπει δηλαδή να κάνουμε ότι χαιρόμαστε κιόλας, ας πούμε. Όχι. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Ναι, στο GNTM έπεφτε κλάμα. Να κάνω μια ερώτηση. Εσύ έκανες σε κάτι ότι χαίρεσαι εδώ ενώ δεν χαιρόσουν. Όχι. Α! Δεν έχουμε ξανακάνει makeover. Η αλήθεια είναι ούτε εγώ στη ζωή μου. Αλλά. Δεν φαντάζομαι κάτι. Δηλαδή, μισό λεπτάκι. Δεν θα σου πω. Τον γίνεται κάτι που δεν σ' αρέσει, έτσι. Δεν θα μπορείς να κάνεις ό,τι θα κάνεις. Τι ωραίο! Το μάτι σου. Ναι. Δηλαδή το μάτι σου σε ένα στράφτη αστραπιαία. Δηλαδή δεν χρειάζεται. Ναι. Δηλαδή δεν κρύβεται. Ωραία. Χαίρομαι. Και επίσης, άμα σε έχει κάποιος γνωρίσει με ένα χαρακτήρα α και με κάποιες συγκεκριμένες απόψεις και ξαφνικά σε δει να λέει τι καταπληκτικό είναι αυτό το πολύ. Θα πούμε τι έπαθε η αγάπη καλά. Έφαγε το καμένο. Δηλαδή. Το κέικ. Όχι. Στοχευμένο ήταν κάτι. Αλλά επειδή είναι μια ιδιάζουσα περίπτωση, συζήτησε τι και μην η δική μου η άποψη, και α φωνάζουν που θα τα ακούν τα παιδιά πάνω, τα ακούν, είναι να επιμένει στο δικό σου. Η αλήθεια είναι ότι σκόπευα να επιμείνω έτσι κι αλλιώ. Άρα γιατί με ρωτά. Εντάξει. Πανεπιμένω. Δεν ξέρω. Γενικά όταν είναι να έρθει κάτι το οποίο δεν θέλω να έρθει, μπορεί να το ρωτάω και να το συζητάω και 100 φορές. Καταλαβαίνεις ότι αυτό δεν θα στη ζωή δεν θα... βοηθάει, ναι, το ξέρω, αλλά κάνω overthinking. Ναι, το έχω κατευνάσει βέβαια. Εδώ μέσα γιατί δεν μπορώ να συζητάω και πολύ. Αλλά στους δικούς μου ανθρώπους έξω το κάνω. Τώρα που δεν τους έχω όμως... Τους πρίζεις πολύ. Άβολο. Ναι. Αλλά από την αγωνία μου και το άγχος μου θέλω να το συζητήσω, να το βγάλω από μέσα μου για να μην σκέφτομαι. Θέλεις να το συζητήσεις και να εξετάσεις όλες τις εναλλακτικές, ναι, ούτως ώστε να είσαι προετοιμασμένη στο τι θα κάνεις, ναι, σε οποιαδήποτε περίπτωση. Okay. Με λεπτομέρειες. Σου έχει τύχει να το έχεις κάνει αυτό, να έχεις προετοιμαστεί, θεωρείς για τα πάντα και να συμβεί κάτι άλλο. Συνήθως επειδή προετοιμάζομαι για την. Για το κακό, όταν έρχεται για το καλό. Για το κακό, ναι, έρχεται το καλό μετά. Και λέω, εντάξει, τσάμπα αγχωνόμουν, ας πούμε. Είμαι αρκετά control freak, αλλά είναι κάτι το οποίο δουλεύω μόνη μου πάρα πολύ. Το ψάχνω, γιατί δεν είναι το καλύτερο. Φιλική συμβουλή σε όποιον το βλέπει αυτό αυτή τη στιγμή. Δεν είναι ότι καλύτερο, δεν περνάνε όλο από το χέρι μας και δεν είναι φυσιολογικό. Προσπαθώ γενικά να το κατευνάσω. Βασικά δεν ξέρω αν θέλω ακριβώς να έχω τον έλεγχο ή απλά θέλω να είμαι προετοιμασμένη για κάθε ενδεχόμενο. Αυτό είναι νομίζω, ναι. Να ρωτήσω κάτι. Πώς το φαντάζεστε?